Η ιστορία της Ουγγαρίας και η εθνική της εορτή για την ιστορική επανάσταση το 1848 γιορτάστηκε στο Ηράκλειο σε μια λαμπρή εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας ήρθαν στο επίκεντρο οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με τον επίτιμο πρόξενο κύριο Επιτροπάκη να υπογραμμίζει πως η εθνική γιορτή της Ουγγαρίας είναι family αυτής της 25ης Μαρτίου στη χώρα μας. Σήμερα για πρώτη φορά γίνεται η εθνική γιορτή, γιορτάζεται η εθνική γιορτή της Ουγγαρίας στην Κρήτη και εδώ στο Ηράκλειο, η οποία είναι εφάμιλη της δικιάς μας της 25ης Μαρτίου. 15 Μαρτίου είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, είναι εθνική γιορτή για την Ουγγαρία και είναι τιμή μας και για μένα φυσικά ιδιαίτερα, διότι γίνεται στην πατρίδα μου. Σήμερα γιορτάζουμε την εθνική μας γιορτή. Είναι η επέτειο της Επανάστασης του 1848. Είναι και επανάσταση και ύστερα ακολούθησε ένας αγώνας για την ελευθερία. Τώρα γιορτάζουμε εδώ στην Κρήτη, γιατί πιο ταιριαστό μέρος δεν υπάρχει στην Ελλάδα να γιορτάσουμε ελευθερία και ανεξαρτησία παρά την Κρήτη. Μεγάλη τιμή για τον επίτιμο πρόξενο η βράβευσή του από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, βραβείο το οποίο απένεμε ο πρέσβης προς τον κύριο Επιτροπάκη. Η ανάδειξη της ιστορίας είναι πολύ σημαντική, τόνισε ο πρέσβης της Ουγγαρίας, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση πως όποιος δεν ξέρει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει τα δυσάρεστα σημεία της. Έχουμε ένα ρήτο, ο οποίος δεν ξέρει την ιστορία είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει τα κακά σημεία της ιστορίας. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να ξέρουμε τι έγινε νωρίτερα, να μην γίνει και πάλι. Σίγουρα είναι αυτό και πρέπει ο κόσμος να ξέρει και να μαθαίνει την ιστορία όχι μόνο του δικού μας του λαού, αλλά και άλλων λαών οι οποίοι ουσιαστικά έχουν βιώσει και έχουν ζήσει ό,τι ακριβώς ζήσαμε κι εμείς, με κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε είναι πολύ καλό το να μαθαίνουμε από την ιστορία των άλλων κάτι παρεμφερές με τη δικιά μας την ιστορία, γιατί και εμείς είχαμε ακριβώς το ίδιο όπως είχαν και κάποιοι άλλοι λαοί. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, η επιλογή της Κρήτης ως προορισμός για την εκδήλωση της Εθνικής Εορτής των Ούγγρων δεν ήταν τυχαία, καθώς όπως οι Κρητικοί, έτσι και οι Ούγγροι έδειξαν ανδριότητα για την ελευθερία. Η επανάσταση αυτή, καθεαυτή, έχει να κάνει με την ανδριότητα και με όλο αυτό το που έχει κάνει ο κρητικός λαός. Προφανώς είναι το ίδιο με αυτό των Ούγγρων της τότες εποχής. Και γι' αυτό τον λόγο, και όχι μόνο, αλλά και επειδή ο αξιότιμος πρέσβης λατρεύει την Κρήτη, ήθελε πάρα πολύ να το κάνει στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, με τοπικούς φορείς και εκπρόσωπους να δίνουν το παρόν.